Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι δεν έχει προσωπικότητα. Επειδή έχει τη γάτα προσωπικότητα. Έχει λογαριασμό κοινό, όχι φωτογραφίε. Παιδί μου που στείλανε και εμένα μια φορά από το Facebook, Θέμη, ξέρω εγώ και τα λέπα καλή χρονιά. Και απαντάω, με ποιον μιλάω, με τον Κώστα, με την Μαρία. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα, είναι τραγικό. Προσέξτε, παιδιά. Ενώ με τη Σάσα δεν έχετε πρόβλημα γιατί δεν έχει σώσει. Ναι, αλλά μου κάνουν πολλά ψεύτικα που δεν είμαι εγώ. Τι λε, Μαρία, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δεν καταγγείλω. Δεν έχει φραγκίρα βάλει. Εγώ τι πιστεύω, ότι έχει κάποια μια φωτογραφία τύπου Κώστας Μαρία για να παίρνει να βλέπει μόνο τους άλλους. Ναι, είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι του live ρεπορτάζ, δεν είμαι του Facebook. Πόσα χρόνια σε ξέρω. Η δημοσιογραφία του Facebook δεν μου αρέσει. Το πιστεύω 100% αυτό που λες. Έχει φτιάξει προφίλ μετά με άλλο όνομα και τσεκάρει. Όλα, η μέρα που καταστράφηκα. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, παιδί, μου το κάνω πολύ αυτό. Το ξέρω κι εγώ. Δουλεύει εδώ. Παιδιά, θέλω να την πάω στο social και μπαίνουν και τα κοιτάνε όλα. Δεν την έχω δει πιο όμορφη. Γιώργο Αθανασίου, έλθε από το ψάλτη. Με σημάζεψαν, με έχτισαν. Δηλαδή, η μεταμόρφωση. Ναι, το πρώτο του Νέα Σίλια. Έκανε σποδαρικό. Πάμε να δούμε. Το ράψαμε και το Γρηγόρη το φόρεμα. Άλλη Σάσα. Άλλη Σάσα. Κορυδεύουν όλοι. And she's dancing like she's never danced before. Χαίρομαι γιατί είναι σκοπλεξικό. Μου λένε όλοι να βγάζω τα παπούτσια, δεν του αρέσει. Τρελά, τι παιδάκι μου, γιατί είναι. Δεν έχει πρόβλημα με τις φιλές. Κανένα. Και εμένα μου αρέσουν αυτές στο ύψο σου. Είμαστε πολύ ψηλοί. Πόσο είσαι εσύ? 1,80 ακριβώς. Μια χαρά. Αγαπημένο. Εσύ πόσο είσαι? 1,85. Να σου πω αυτό που τα λες έτσι όλα χύμα. Δεν τα λέω όλα χύμα. Γιατί? Δεν έχω μαζευτεί. Μαθαίνω ότι έρχονται μηνύματα στα κινητά στο πρωινό. Και νομίζουν ότι δεν τα βλέπεις, αλλά εσύ τα βλέπεις. Ναι. Πώς τα βλέπεις? Μπορώ και διαβάζω μηνύματα από μακριά. Από μακριά. Ναι. Γιατί έχεις αυτή την περίεργεια να δεις ποιο μηνύμα? Δεν ξέρω, μου αρέσει. Είναι η δημοσιογραφία που μου αρέσει συνέχεια να ψάχνω και να βρίσκω. Εγώ δεν έχω μάθει ποτέ για κανένα αγόρι σου. Δεν έχεις ψάξει καλά τότε. Το ξέρεις, τι, έχω στο μυαλό μου έτσι τον άλλο τη ζωή μου να είναι ο ένας και μοναδικός. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για μένα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι για παλιό. Μένα. Ναι. Το οποίο μία ανάβει, μία σβήνει. Και δεν τον ξέρει κανένα τον άνθρωπο, ρε παιδάκι. Είμαι κρυψίνος. Είσαι. Είμαι. Μάλιστα, εντάξει, να σου πω. Είμαι ζηλιάρα, ξέρεις, έχω είσαι διάφορα. Και ζηλιάρα. Ναι, ναι. Έχεις κοιτάξει, τι ρωτάω τώρα, έχεις κοιτάξει κινητό συντρόφου σου? Ναι. Εσένα, δικό σου κινητό? Εγώ σβήνω πάντα όλα τα μηνύματα και όλες τις κλήσεις. Πάντα θέλω να καθαρίσω το κινητό μου γιατί μπορεί να χαθεί, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, δεν θέλω να έχει τίποτα μέσα. Έχεις απατήσει ποτέ στη ζωή σου? Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί? Όχι. Ξέρεις, μια είσαι φορά... πολύ σπαθή, δηλαδή για να. Έμαθα ότι κάποιο με απάτησε. Ναι. Και λέω εντάξει, και εγώ τώρα θα σε εκδικηθώ. Και με φλέρταρε κάποιο άλλο και πήγα σπίτι του να πιούμε ένα καφέ, υποτίθεται κτλ. Και πραγματικά κάποια στιγμή ταχυπαλμία. Η γνωστή αυτή ταχυπαλμία που σε πιάνει και εδώ. Ναι, και λέω πρέπει να φύγω, κάτι έτυχε. Δηλαδή δεν είναι σωστό να μπορούσε να κάνει και σεξ για να εκδικηθεί κάποιον άλλον. Δεν. Μακριά από μένα αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω να πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Η Τάρια Μπούρα, πραγματικά. Η Τάρια Μπούρα είναι μια θεά. Πανέμορφη είναι, δεν το συζητώ. Άλλη Σάσα, δεν υπάρχει. Πάντα είναι θέμα ανθρώπων στο χώρο αυτό. Μα τα φτιάξουν, δεν είναι, ρε Φέη. Τι? Παίζει ρόλο οι άνθρωποι που μα φτιάχνουν. Όχι, μιλούσε και λίγο σαν την Αρώνη. Σε κάποια. Μιλούσε λίγο. Κατεβασμένη οκτάβα. Ήταν πολύ καλό ο Γρηγόρη μαζί. Σβήνει όλα τα μηνύματα. Πώ να σε δει ο Γρηγόρη? Υπάρχουν κάποιε στιγμέ αυτή η σχέση ξαναξεκινά, μετά ξανασταματά. Αλλά ξέρει. Εσύ εκεί? Εγώ ναι. Τόσο... Εγώ έχω καηδουρινή υπομονή. Μπορώ να περιμένω και για πάντα κάποιον. Μη γυρίσει κάποια στιγμή και έχει φύγει το πουλάκι μου. Δεν πειράζει. Κάποιο λόγο θα υπάρχει να γίνει και αυτό που λες. Μια ανάγκη. Εγώ διαφωνώ. Και τα χρόνια περνάνε. Τι σημασία έχει αυτό? Τέλος πάντων. Θεοθετήσα. Το θέμα είναι να περνάνε με ενδιαφέρον. Όχι απλά να περνάνε για να περνάνε. Λέμε τα δικά μας. Έχουμε πολύ. Περιμένετε λίγο πιο πέρα δεν πάμε. Συγγνώμη, παντρεύεται η Δούξα και δεν μου το είπατε.